Si el cabrón le da el amor, Napoleón. Λοιπόν, για την Ελιά Καλαμών έκανα μία δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να κυριαρχήσει η λογική, η σύνεση και η σοφροσύνη. Να συνεννοηθούμε σε εθνικό επίπεδο. Εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι λαϊκισμοί, ούτε οι κραυγές, ούτε η ψηφοθυρία. Και μάλιστα σε ένα προϊόν το οποίο είναι εθνικό. Και εξηγούμε. Το Μεσολόγγι παράγει 40.000 τόνους ελιές. Η Λαμία παράγει άλλες 40.000 τόνους. Η Σπάρτη παράγει 35.000 τόνους με τάσεις ανόδου. Η Μεσσηνία παράγει 3.000 τόνους, από τους οποίους 250 τόνοι, όχι χιλιάδες, 250 τόνοι εξάγονται. Σας δίνω τα νούμερα. Νομίζετε ότι είμαστε στη θέση ως Μεσσήνη να επιβάλλουμε εθνική στρατηγική για το προϊόν? Τι είναι πολιτική? Είναι πραγματισμός. Είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτό είναι πολιτική. Ούτε θα είναι ούτε κραυγές. Σας είπα τα νούμερα. 40.000 σημαίνει. 40.000 παραπάνω, 35.000 η Λακωνία, 3.000 εμείς εδώ, τόνους, από τους οποίους 250 εξάγονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ασφαλώς μιλάμε για εθνικό προϊόν και εμβληματικό προϊόν, όπου πρέπει να υπάρξει αυτό εθνική συνεννόηση. Έχει δίκιο ο Υπουργός? Όχι. Ο Υπουργός μας υποσχέθηκε ότι θα συνοηθούμε και θα κουβεντιάσουμε και δεν το έκανε. Τώρα επί της ουσίας, προσέξτε, όταν ο Αποστόλου του ΣΥΡΙΖΑ εκδίδει την εγκύκλιο τη συγκεκριμένη, όταν ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας εκδίδει την ίδια εγκύκλιο, ό,τι από ό,τι ξέρω, οι δύο προηγούμενοι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας περίπου εκκινούνται στα ίδια πλαίσια. Τι νομίζετε, ότι όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, ότι έχουν στήσει κανένα μηχανισμό εξόντωσης κάποιων? Λοιπόν, εγώ μίλησα και σήμερα με τον Υπουργό Γεωργίας. Καταρχήν με ενοχλεί όταν γράφονται για persona non grata και τέτοια, αυτά για το σπίτι του, να τα λέει ο καθένας, έτσι. Σε πολιτικό επίπεδο κουβεντιάζουμε και φτάνουμε σε κάποια συμπεράσματα. Θα προχωρήσουμε σε ενέργειες οι οποίες ακουμπούν σε αυτό που σας είπα, μία εθνική συνεννόηση για ένα εθνικό προϊόν. Να κάνουμε τα βήματα εκείνα τα αναγκαία. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορεί ξαφνικά αύριο το πρωί να μην εξάγουν οι ετωλοκαρνάνες με το σήμα το οποίο έκαναν εξαγωγές. Οι Σπαρτιάτες. Διαβάσατε, παρακαλώ πολύ, είχατε επικοινωνία με την εκπροσώπηση αυτών των κοινωνιών, της Ετωλοκαρνανίας, της Φιώτιδας, της Λακωνίας. Διαβάσατε τις θέσεις βουλευτών, επιμελητηρίων κλπ. Αυτά σας τα λέγω, διότι πρέπει να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο ευφυή, ώστε να προστατεύσουμε και το προϊόν και τους αγρότες μας. Εμένα πολύ με ανησυχεί ότι η Μεσσηνία, που ήταν η μάνα παραγωγής ελιάς, έφτασε σήμερα να έχει 3.000 τόνους, να έχει αδυνατήσει θέση της. Και ξέρετε τι άλλο με ανησυχεί και με ενοχλεί? Η απομόνωση της Μεσσηνίας σε ένα τέτοιο θέμα μείζωνος σημασίας, εθνικής σημασίας. Γι' αυτό θα βρούμε τον τρόπο να συνομιληθούμε. Μια πρόταση ολοκληρωμένη. Ένα οδικό χάρτη που περιλαμβάνει τόσο την επέκταση και την περιοριστοποίηση των προδιαγραφών, όσο και τη χορήγηση μεταδοτική περιόδου για να μην προκληθεί αυτό ο κατασμό στι εξαγωγέ. Στο τέλο όμω αυτή τη διαδρομή, θα είχαμε μια ιά καλαμάτα ΠΟΠ με πολλαπλάσιο τον ΑΣ, πλήρω προστατευμένη. Μια πρόταση που σαφώ αγκαλιάζει όλη σχεδόν τη ζωή τη Ελιά Καλαμών μακριά από τοπικισμού και σεβασμού στου ευρωπαϊκού κανονισμού. Δυστυχώ όμω είχαμε τελευταία αυτή την εξέλιξη. Δεν πάει έτσι κάπως? Δέσποινα, μάλλον το λόγο πρέπει να τον πάρουν οι επιστήμονες και αυτοί που γνωρίζουν τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, και να γίνει μια κουβέντα σε επιστημονικό επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κουβέντα στο πολιτικό επίπεδο ξεφεύγει.
λαϊκίζομαι, ψηφοδηρούμε και εν πάση περιπτώσει, αφού περάσει και λίγος καιρός, ασχολούμαστε με κάτι άλλο, το παρατάμε. Πρέπει να γίνει μια κουβέντα σε ελληνικό επίπεδο και θα γίνει. Και με όλες τις περιοχές οι οποίες παράγουν ελιά, και ξέρεις τώρα με την κλιματική αλλαγή, η ελιά πάει όλο και παραπάνω. Έφτασε στη Θεσσαλία, ανεβαίνει στη Μακεδονία, το βλέπετε. Έχουμε μια επέκταση. Και προφανώς ο κίνδυνος είναι σε διεθνές επίπεδο, μου λένε ειδικοί επιστήμονες, με τα προϊόντα pop γίνεται το έλα να δεις. Και δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση καμία χωροφυλακή. Καλά, σε εσωτερικό επίπεδο μπορεί να ελέγξει κάποια πράγματα. Σε διεθνές επίπεδο, άντε να ελέγξει. Το τι γίνεται στη Νότια Αμερική με τα προϊόντα pop, βλέπετε, αυτό που γίνεται με τα ρούχα, τις μαϊμούδες, γίνεται και με τα προϊόντα pop. Και πώς θα ελεγχθούν όλα αυτά. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σε μια εθνική στρατηγική και εθνική πολιτική. Δηλαδή να κουβεντιάσουμε. Να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Το ότι η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση ταυτίζονται με μια εγκύκλιο. Δεν σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, κάτι έπαθαν και θέλουν να τιμωρήσουν κάποιον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.